Έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις από πολλές πλευρές. Είδαμε και φωνές Μητροπολιτών για το θέμα του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου που, όπως αλλά δείχνουν τα πράγματα, θα έρθει από την εβδομάδα και πάλι στη Βουλή. Χθες είχαμε μία παρέμβαση από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία προσπάθησε να λιάνει τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί στους κόλπους της Εκκλησίας. Θα θέλαμε τη γνώμη, την άποψη τη δική σας, Σεβασμιότατε. Ναι, γιατί εγώ είμαι μέλος μέχρι τις 30 του μήνους, μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, και όταν πήραμε στα χέρια μας το σχέδιο αυτό που έχει υποβληθεί και τώρα είχε αποσυρθεί προκειμένου να υπάρξουν ίσως κάποιες διορθώσεις κλπ. Βάσει του κειμένου έκαναμε μία μελέτη σε όλα αυτά τα οποία λέγονται και εξεδώσαμε μία απόφαση η οποία δεν είχε αυτό που περίμενε μερικοί εξαιτίας των θέσεων σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών που υπήρξαν πολύ οξείς και δικαιωμάτους βέβαια προκειμένου να καταδικάσουν αυτό το νομοθέτημα. Αλλά όμως το κείμενο το οποίο είχαμε στα χέρια μας εμείς και που το επεξεργαστήκαμε δεν παρήχε αφορμές για να θέσουμε προβλήματα όπως είναι κυρίως το θέμα του γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων, γιατί αυτή είναι η επίμαχη διάταξη. Δεν υπάρχει μέσα δηλαδή. Ναι. Εάν τυχόν κατά τη διάρκεια της συζητήσεως στην Βουλή υπάρξουν τροπολογίες που εμείς δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε και λοιπά, θα τις αντιμετωπίσει αυτά η πολιτεία και η κυβέρνηση και η Βουλή. Αλλά το κείμενο που πήραμε του συμφώνου δεν είχε τίποτα για το πρόβλημα αυτό. Ναι, του συμφώνου. Στα άλλα πήραμε θέση, ναι. Επειδή η Εκκλησία της Ελλάδος έχει υπηρετήσει τόσο πολύ όλους τους λαούς που είχαν περιπέτειες εδώ γύρω και βοηθήσαμε και βοηθούμε ακόμη όλους αδιακρίτως, είπε ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία το μόνο που θέλουμε είναι εκεί όπου λέει μόνο για το ολοκαύτωμα να υπάρξει μία αναφορά και στο θέμα των ποντίων που ξέρουμε τη συμφορά την οποία επέρασαν και κατά δεύτερο λόγο και μία ακόμη αναφορά στο άλλο θέμα που ποντίων και Αρμενίων, τις γενοκτονίες αυτές οι οποίες έχουν περάσει και από την Ελληνική Βουλή έτσι κι αλλιώς, Σεβασμιότατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ναι, είναι γενοκτονία. Ναι, παρακαλώ. Όχι, σας ακούω. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μας είπατε ότι δεν υπήρχε στο κείμενο που είχατε, που βρέθηκε στα χέρια σας και το οποίο επεξεργαστήκατε και βγάλατε την ανακοίνωση αυτή, δεν υπήρχε η τροπολογία για το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήρθε ως τροπολογία, δεν υπήρξε όμως το κείμενο, λέτε το δικό σας, από το ΠΑΣΟΚ και από την Δημοκρατική Αριστερά. Στην περίπτωση που έρθει λοιπόν τώρα στο νομοσχέδιο που θα ξανακατατεθεί στην Βουλή, σας βρίσκει αντίθετους εκεί τους ιεράρχες της Εκκλησίας, πιστεύετε, στο σύνολό τους? Ναι, αναμφιβόλως. Στο σύνολο η ιεραρχία, επάνω σε αυτό το περίεργο νομοθέτημα, εάν έρθει τέτοια τροπολογία που λέτε, που είναι έξω από την ανθρώπινη φύση, δεν υπάρχει κανένας αρχιερεύς και κανένας κληρικός που μπορεί να είναι σύμφωνος με μια τέτοια τροπολογία στο νομοθέτημα αυτό, που είναι, θα είναι πρωτοφανές. Είναι έξω από τη φύση, είναι έξω από την ανθρώπινη σχέση. Δεν μπορεί ποτέ κανείς να φανταστεί ότι στην εποχή μας θα υπάρχουν τέτοιες δηλαδή προτάσεις, οι οποίες από την Εκκλησία και από αιώνων είναι καταδικασμένες. Και καταδικασμένες ήσαν ακόμα και από άλλα θρησκεύματα, ακόμα και από τους δικούς μας τους προγόνους, τους Έλληνες, προ-Χριστού. Δεν υπάρχει νομιμοποίηση σχέσεων μεταξύ ομοφυλοφίλων. Είναι έξω από την ανθρώπινη φύση και είναι προσβολή της ανθρωπίνης υπάρξεως. Σεβασμιότατε, είναι όμως αλόκοτο λόγος, αυτό που λέγεται. Ναι, γίνεται όμως λόγος και εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί και αυτός είναι και ο λόγος της Εκκλησίας, έτσι, στην ουσία της, σε αυτή την ανακοίνωση χθες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ότι θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση ανοχή του ενός ανθρώπου προς τον άλλον.
Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, όσο και εκτός λογικής να είναι για κάποια μερίδα συμπολιτών μας, να είναι για τους ιεράρχες, στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει στη ζωή τους να έχουν διαφορετικό τέτοιο δρόμο, να μην μπορούν για τα νομικά που είναι ζητήματα τέτοιου τύπου να κάνουν λοιπόν και να προχωρήσουν σε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Γιατί να μην τους δίνεται αυτή η δυνατότητα? Σας είπα, εάν η πολιτεία νομοθετήσει κάτι τέτοιο θα έχει και την ευθύνη της. Αλλά δεν είναι δυνατόν τα παραφύση προβλήματα τα οποία πάνε να μιμοποιηθούν να πάρουν και την ανοχή, όχι απλά την ευλογία, αλλά την ανοχή της Εκκλησίας, η οποία από αιώνων έχει αυτή τη γραμμή. Δηλαδή λέγονται πράγματα τα οποία είναι έξω από κάθε λογική. Αυτοί θα έχουν, ξέρω εγώ, το ζευγάρι των ομοφυλοφίλων, θα έχει και παιδί. Από πού θα το έχει το παιδί και ποιος θα το αναθρέψει το παιδί αυτό? Και τι θα καταλάβει γύρω από τη ανθρώπινη φύση? Ποιος είναι ο μπαμπάς, ποια είναι η μαμά, που αυτό είναι θέμα αιώνων? Μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Γι' αυτό και η οξύτης που υπήρξε από τους άλλους Αγίους Αρχιερείς, εξαιτίας αυτού κυρίως, αυτής της θέσεως. Τα άλλα και τα άλλα ολοκαυτώματα τα έχουμε ζητήσει και εμείς και θέλουμε οπωσδήποτε να περιληφθούν μέσα στο νόμο για να μην υπάρχουν αδικίες και κρίσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν το κοινό αίσθημα. Λοιπόν, δεν χωράει το μυαλό του κοινού ανθρώπου ότι μπορεί δύο γυναίκες να είναι ζευγάρι και δύο άνδρες άλλοι να είναι ζευγάρι. Πώς θα είναι, δεν είναι έξω από τη φύση? Θα πούμε ναι σε πράγματα που είναι έξω από τη φύση? Ούτε τα ζώα δεν κάνουν έτσι. Ναι. Και τα ζώα δεν κάνουν έτσι. Σεβασμιότατε, ζευγαρώνονται. Ναι. Αναφέρομαι πάντως σε σχέση με το σύμφωνο συμβίωσης που έχει να κάνει και να διευθετεί μια σειρά από νομικά ζητήματα συμβίωσης δύο ανθρώπων. Άσχετο από το υπόλοιπο που είναι θέμα ηθικής ή μη, το οποίο έχει μεγάλη συζήτηση και διαφορετική συζήτηση για κάθε έναν από εμάς. Να ρωτήσω επίσης στο σύνολό του λοιπόν, και καταλαβαίνω και θέλω να μου πείτε αν υπήρξαν άλλες αντιδράσεις ή σκέψεις για το υπόλοιπο κομμάτι του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, σεβασμιότατε. Όχι, εγώ το έχω μάλιστα μαζί μου εδώ αυτή τη στιγμή, όπως μας εδόθη στη Σύνοδο, και βέβαια δεν έχουμε τώρα χρόνο εδώ να το δούμε λεπτομερώς, αλλά το έχω εδώ μαζί μου και σας λέω ότι η δική μας η τοποθέτηση, που άμα η απόφαση δηλαδή, άμα τη διαβάσει κανείς θα καταλάβει ότι εμείς τοποθετηθήκαμε πάνω σε θέματα ουσίας πλην αυτού του προβλήματος, το οποίο όμως μέσα στο κείμενό μας το έχω εδώ, ορίστε, αριστερά πώς ήταν παλαιά, πώς προτείνεται τώρα και που μέσα σε αυτές τις προτάσεις δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Υπάρχει ίσως ένας κίνδυνος να τεθεί με τροπολογία από κάποιους, αλλά τότε θα τεθεί σε ψηφοφορία για να πάρει την πλειονοψηφία. Πιστεύαμε ότι δεν θα την πάρει, θα είναι μια ευθύνη όλων των βουλευτών απέναντι των παραδόσεων που έχουμε και της θρησκείας μας και λοιπά, ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο νοσιούργημα. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Γιατί είσαστε αντίθετοι. Δεν μπορεί να δικαιωθεί από πουθενά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Εχθές είχαμε και κάτι, έτσι το είδαμε και στον τύπο και στις ειδήσεις εχθές, έφταναν εκεί τα ρεπορτάζ στο πλαίσιο της ορκομοσίας εκεί των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Κάποιοι αποχώρησαν, δεν ξέρω αν τα είδατε, τα μάθατε εσείς αυτά. Για την ιστορία βεβαίως. Έχω ακούσει, αλλά εγώ προσωπικώς είχαμε την ορκομοσία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον κύριο Τζετζικώστα που είναι περιφερειάρχης. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος, διότι είναι ευρυτάτη η περιφέρεια αυτή της Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Παρατήρησα ότι μία σειρά εκ των εκλεγμένων μελών, ας πούμε, της περιφερίας δεν συμμετέσχε με την κίνηση να είναι το χέρι του καθενός κατά την ώρα της ορκομοσίας στον ώμο του,
και ότι είχαν, ήσαν παρόντες, ναι, αξιοπρεπέστατα, αλλά φάνηκε ότι ήσαν η μειοψηφία που δεν συμμετέσχε στην ψηφοφορία. Στην αλλά δεν υπήρξε τίποτε που να είναι έκτροπο. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ομίλησε ο κύριος, κάναμε εμείς μια σύντομη ακολουθία που είναι, έγινε η ορκομοσία, ομίλησε ο περιφερειάρχης και όλα ήσαν όπως πρέπει να είναι, αξιοπρεπή. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τις απόψεις. Αυτό που λέμε και που συζητάμε, γιατί έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί και οφείλουμε να είμαστε διαφορετικοί. Εγώ επιμένω σε αυτό που σημειώνατε πάντως στην ανακοίνωσή σας εχθές, Σεβασμιότατε, και με αυτό να κλείσουμε, ότι πρέπει να υπάρχει ανοχή του ενός ανθρώπου προς τον άλλον. Ανοχή στο διαφορετικό, ναι, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει ο καθένας. Και από την άλλη, νομίζω ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτό έκανε άλλωστε πάντα. Έδινε βοήθεια. Και εγώ να τελειώσω. Ηθική και ηλική σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ακόμη, ναι, παρακαλώ. Εχθές η Ιερά Σύνοδος, πέρα από την απόφαση για το συγκεκριμένο νομοθέτημα, επειδή έληξε η θητεία μας λίγη, δηλαδή τώρα στις 30 το μηνός, έληξε η θητεία μας, απευθύναμε ένα μήνυμα της Ιεράς Συνόδου προς τον ελληνικό λαό, που είναι 2,5 σελίδες. Και μέσα εκεί φαίνεται και πάλι όλη η στάση της Εκκλησίας πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο, και που η Εκκλησία και συντρέχει και βοηθεί και συμπαρίσταται και θα συνεχίσει προς κάθε κατεύθυνση. Αλλά βέβαια ευχόμεθα να βελτιωθεί η κατάσταση, ώστε οι Έλληνες πολίτες να μπορέσουν να επανέλθουν σε ένα ρυθμό ζωής και από την άποψη της οικονομίας και από την άποψη της κυριαρχίας των υγιών αρχών για την όλη παρουσία του λαού μας και της πατρίδος μας μέσα στο χώρο της Ευρώπης, να είναι αντάξια των προγόνων μας και των όλων όσα εκείνοι κατόρθωσαν και μας παρέδωσαν. Πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία σεβασμού μέσα στην παράδοση και από πρόσωπο.